Κυρίες και κύριοι, γνωρίζετε πολύ καλά πως η συμμετοχή του ΚΚΕ στη συζήτηση για τον εκλογικό νόμο έχει ως βάση θέσεις αρχής, τις οποίες το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ούτε τις παζαρεύει, ούτε τις κόβει και τις ράβει ανάλογα με την κάθε φορά πολιτική συγκυρία. Πάγια θέση μας είναι η απλή και ανώθευτη αναλογική, γιατί είναι το μοναδικό εκλογικό σύστημα που μπορεί να αποτυπώσει τη λαϊκή βούληση, όπως αυτή τουλάχιστον καταγράφεται στις εκλογές. Γιατί στην πραγματικότητα η λαϊκή βούληση δεν αποτυπώνεται γνήσια σε εκλογές για το αστικό κοινοβούλιο, αφού περνά μέσα από τις συμπληγάδες ενός συστήματος που μοναδική του έγνοια είναι η εξασφάλιση και με ανοιχτές και με συγκαλυμμένες καλπονοθίες της αντιλαϊκής ύπαρξής του. Έχουμε πει, και σήμερα θα το επαναλάβουμε, πως η απλή και ανώθευτη αναλογική είναι ασυμβίβαστη και με την ύπαρξη οποιασδήποτε μορφής μπόνους, το οποίο επαναφέρει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με την ύπαρξη πλαφών εισόδου στη Βουλή, το οποίο σήμερα είναι 3% και για το οποίο κανένα κόμμα δεν μιλάει πλην του ΚΚΕ. Μάλιστα, αυτή ακριβώς την πρότασή μας για τον εκλογικό νόμο την καταθέσαμε και στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, πρόταση η οποία απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΚΙΝΑΛ, που σταθερά υπερασπίζονται τέτοια καλπονοθευτικά εκλογικά συστήματα. Απορρίφθηκε όμως και από τον ΣΥΡΙΖΑ, που τα προηγούμενα χρόνια είχε κάνει σημαία του την απλή αναλογική. Μόνο που απλή αναλογική με πλαφόν εισόδου στη Βουλή που υπήρχε στο νόμο που τελικά έφερε ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πραγματική απλή αναλογική, είναι κολοβή. Για να μην σας θυμίσουμε, αγαπητοί φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, την πρότασή σας στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία προέβλεπε τη δυνατότητα κάποιου μπόνους, αφού καθιέρωνε μέχρι 10% απόκληση της κατανομής εδρών στα κόμματα από τα αποτελέσματά τους στις εκλογές. Από θέση αρχής, λοιπόν, το ΚΚΕ καταψηφίζει, αλλά και καταγγέλει την προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να επαναφέρει τον πόνους και μάλιστα μέσα και από τον εκβιασμό των διπλών εκλογών στο όνομα δήθεν κάποια σταθερότητας πάλι και τα σχετικά, τα παλιά δηλαδή και τετριμένα. Το μόνο που θέλει να διασφαλίσει η Νέα Δημοκρατία είναι η παραπέρα νόθευση της λαϊκής βούλησης. Τα όσα βέβαια λέγατε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, περί ισοτιμίας της ψήφου, όταν συζητούσαμε εδώ μέσα την ψήφο των αποδήμων, εννοείται πως θα έχετε παραμερίσει, γιατί σήμερα βασικός στόχος σας είναι η λεγόμενη κυβερνησιμότητα, δηλαδή η εξασφάλιση της δικής σας αντιλαϊκής κυβερνητικής σταθερότητας, που για το λαό όμως σημαίνει μόνο μεγαλύτερη αστάθεια και ανασφάλεια. Αλλά και τα περί υπεράσπισης της δημοκρατίας που αναμασάτε όλοι σας αποδεικνύει το μέγεθος της υποκρισίας. Γιατί την ίδια ώρα που φέρνετε για ψήφιση στη Βουλή ακόμα ένα καλπονοθευτικό σύστημα, από το οποίο θα προκύψει άλλη μια κυβέρνηση μειοψηφίας, με δεδομένο όχι μόνο το ποσοστό της συμμετοχής του λαού στις εκλογές, αλλά και το ποσοστό που τελικά απαιτείται για το σχηματισμό της κυβέρνησης, έχετε το θράσος να κουνάτε το δάχτυλο στους εργαζόμενους, απαιτώντας το ακριβώς αντίθετο για τις δικές τους διαδικασίες στα πλαίσια του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Απαιτείται, για παράδειγμα, ότι για να αποφασίσει ένα σωματείο την κήρυξη απεργίας πρέπει να πάρει μέρος σε γενική συνέλευση το 50-1 του συνόλου των εργαζομένων και μάλιστα κάτω από τις συνθήκες της γνωστής σε όλους εργοδοτικής τρομοκρατίας. Αυτό πρόβλεπε ο αντεργατικός νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, που φυσικά με χαρά εσείς τον διατηρήσατε, τον επεκτείνατε παραπέρα ως Νέα Δημοκρατία. Η δημοκρατία σας είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος που όλοι σας υπερασπίζεστε. Γιατί όταν οι εργαζόμενοι
προσπαθούν μέσα σε δύσκολες συνθήκες να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, να οργανώσουν για παράδειγμα μια κινητοποίηση, μια απεργία, τότε είναι κακές οι πλειοψηφίες που προκύπτουν από μια μειωμένη συμμετοχή στην ψηφοφορία. Τις θεωρείτε παράγοντα αστάθειας και ανομαλίας. Όταν όμως πρόκειται να εκλεγούν αντιλαϊκές κυβερνήσεις όπως η δική σας, τότε αυτές οι πλειοψηφίες που προκύπτουν από μειοψηφίες ουσιαστικά που παίρνουν μέρος σε εκλογές και με καλπολοθευτικό εκλογικό σύστημα, ως διαμαγείας μετατρέπονται σε παράγοντα σταθερότητας, ομαλότητας. Τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας πάλι δικά μας. Όλη η κοροϊδία στο βωμό του διεφθαρμένου και σάπιου αυτού συστήματος που υπηρετείτε και για την σταθερότητα της αδικίας του οποίου φροντίζετε όλοι σας εναλλάξει. Βέβαια, η θέση μας για την απλή αναλογική σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι καλλιεργούμε και αυταπάτες στον ελληνικό λαό, ότι ένα αναλογικό εκλογικό σύστημα από μόνο του μπορεί να δώσει λύσεις στα οξυμένα προβλήματα ή να οδηγήσει στην ανάδειξη, πραγματικά και όχι στα λόγια, φιλολαϊκών κυβερνήσεων. Άλλωστε, υπάρχει πλούσια ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνής πείρα πως και μέσα από συστήματα απλής αναλογικής μπορούν να προκύψουν και αντιδραστικές και αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Αυτή είναι η ουσία, η πραγματικότητα και όχι βέβαια τα άστοχα και ανιστόρητα που ακούσαμε χτες το βράδυ εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Χώρια που η θέση που μπορεί να έχει ένα κόμμα για ένα αναλογικότερο εκλογικό σύστημα δεν το καθιστά και αυτόματα de facto προοδευτικό, όταν μάλιστα θεωρεί αυτό το αναλογικό σύστημα μέσω για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης συνεργασίας για να υλοποιήσει και αυτή με τη σειρά της αντιλαϊκές πολιτικές από χέρι, στο πλαίσιο βέβαια του εκμεταλλευτικού, του αστικού συστήματος. Με εσάς είναι που χάνουν πραγματικά και οι λέξεις το νόημά τους. Προοδευτικό πλέον βαφτίζεται ό,τι συμφέρει το σύστημα της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης των εργαζομένων, και με αυτό παίζετε και εσείς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, που μονοπολεί την προοδευτικότητά της στα λόγια, πράττοντας αντιδραστικά, δεξιά, αντιλαϊκά, όταν υλοποιεί την πολιτική της στην πράξη. Κυρίες και κύριοι, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το εκλογικό σύστημα έρχεται να αντικαταστήσει τον εκλογικό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως οι διαφορές τους δεν μπορούν να κρύψουν πως υπάρχει ταύτιση στο εξής βασικό. Θεωρείται και οι δύο ότι το εκλογικό σύστημα θα πρέπει να υπηρετεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την κυβερνητική και πολιτική σταθερότητα, ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα και με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση η εφαρμογή μέτρων και πολιτικών που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο. Οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζουν τον εκλογικό νόμο ως καταλύτη για κυβερνήσεις συνεργασίας. Θεωρούν ότι και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαχυθεί σε περισσότερα κόμματα η ευθύνη για τη διεύθυνση και την άσκηση της αντιλαϊκής πολιτικής. Και επίσης θεωρούν ότι στο πολιτικό σκηνικό έχουν εν δυνάμει περισσότερους συμμάχους που βρίσκονται στο χώρο γενικά της σοσιαλδημοκρατίας, τόσο της παλιάς όσο και της νεόκοπης, και σε αυτήν κυρίως απευθύνονται, ρίχνοντας δίχτυα, ευελπιστώντας βέβαια και να ψαρέψουν και παραπέρα από εκεί. Και όχι μόνο προς τα αριστερά τους, άλλωστε στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, μια χαρά οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ συμπράξανε ακόμα και με δυνάμεις της ακροδεξιάς, όπως ήταν το κόμμα των ΑΝΕΛ. Και από την άλλη μεριά βέβαια τίθεται το ερώτημα, μήπως εσείς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας έχετε διαφορετική άποψη για τους σκοπούς που θα πρέπει να υπηρετεί ένας εκλογικός νόμος? Όχι βέβαια. Ο καημός σας, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ, η περιβόητη πολιτική σταθερότητα είναι αποτυπωμένο στην άλλη όψη του ίδιου αντιλαϊκού νομίσματος. Το ΚΚΕ καταψηφίζει, καταγγέλει και στέκεται απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να επαναφέρει τον πόνους. Και μάλιστα μέσα από τον εκβιασμό
των διπλών εκλογών, αφού οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με τον παλιό εκλογικό νόμο. Και εκβιάζεται ότι δεν θα συγκροτήσετε κυβέρνηση, ακόμα και αν μπορείτε με κάποιο άλλο κόμμα, μόνο και μόνο για να επαναληφθούν οι εκλογές μέσα σε 20 μέρες με το δικό σας πιο καλπονοθευτικό εκλογικό νόμο. Βέβαια, αυτός ο κατεσάς εκβιασμός των διπλών εκλογών που διακινείται το τελευταίο διάστημα στο όνομα «Τάχα να αποφύγει ο τόπος, τις περιπέτειες» και άλλα παρόμοια, το μόνο που καταφέρνεται είναι να δίνεται πολιτική πάσα στο ΣΥΡΙΖΑ για να υψώνει ξανά κάλπικες διαχωριστικές γραμμές με τα περί κυβέρνησης συνεργασίας των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων, νομίζοντας ότι πάλι κάποιοι θα τσιμπήσουν το δόλωμα και έτσι θα παιχτεί καλύτερα το δικοματικό σας παιχνίδι, αυτό που έχει γνωρίσει ο τόπος και το έχει πληρώσει ακριβά πάνω από 40 χρόνια τώρα. Τύχες Γιάννη μου, τύχα πάντα. Μόνο που ο λαός μας τις έζησε τις κυβερνήσεις συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιμνημονιακή συγκυβέρνησή του με τους ΑΝΕΛ αποδείχτηκε η μνημονιακότερη όλων. Και αφήστε αυτά τα περί κινδύνων ακυβερνησίας και άλλα τέτοια. Γιατί ξέρετε πολύ καλά πως και στην περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης δεν υπάρχουν αδιέξοδα, απλά γιατί υπάρχει το έδαφος για το σχηματισμό μιας τέτοιας κυβέρνησης συνεργασίας. Είναι η στρατηγική σύμπλευση συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων, η οποία το 2015, σε συνθήκες πολιτικής αστάθειας και ανάγκης, σας έδωσε τη δυνατότητα από κοινού να ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ, το τρίτο μνημόνιο. Αλλά και τώρα μια χαρά συμφωνείτε. Για παράδειγμα, σε κεντρικά ζητήματα, όπως είναι η εμπλοκή της Ελλάδας σε σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ, όπως αποδεικνύει και η συμφωνία με τη ΣΥΠΑ που προετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα το παίζει δύσκολο, ζητάει το παγωμά της, λέει, συμφωνία που ετοιμάζεται να επικυρώσει την άλλη εβδομάδα η Νέα Δημοκρατία. Τόσα χρόνια λέτε στον ελληνικό λαό πως αν η χώρα μας είναι ένα καλό παιδί για τους Αμερικάνους, για τον ΝΑΤΟ, τότε θα προστατέψει τα κυριαρχικά της δικαιώματα από την επιθετικότητα της Τουρκίας. Αλλά και τώρα που η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει ένα ακόμα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας πρόθυμη να στείλει στρατό και συστοιχίες πυράβλων στη Σαουδική Αραβία και στη Λιβύη, επίσης καταπλέοντας τα στενά του Ορμούζ, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους κινδύνους για τα παιδιά του ελληνικού λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως τι λέει, ζητάει απλά ομπρέλα για την νομιμοποίηση της αποστολής, ευρωπαϊκή ή διεθνή. Και όχι μόνο σε αυτά τα ζητήματα, αλλά και σε άλλα πολλά. Συμφωνείτε με την υλοποίηση πάση θυσία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίνετε νερό στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης που σημαίνει υπεράσπιση των συμφερόντων των λίγων του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος των δικαιωμάτων των πολλών, των εργαζομένων, του ελληνικού λαού. Απόδειξη οι αντιλαϊκοί νόμοι πριν του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι σήμερα διατηρούνται και επεκτείνονται από τη Νέα Δημοκρατία. Για δείτε τι συμβαίνει με τα εργασιακά δικαιώματα, το ασφαλιστικό, τους πληστηριασμούς, την υποβάθμιση, την ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση της παιδείας, της υγείας. Η Νέα Δημοκρατία διατήρησε και ενίσχυσε όλους αυτούς τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ. Προχώρησε ένα βήμα ακόμα παραπέρα στο χτύπημα της απεργίας, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται να εφαρμόσει και όχι να ακυρώσει τον νόμο, για παράδειγμα, Κατρούγκαλου, τον νόμο Λεμιτόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, επιδιώκει να ολοκληρώσει το έγκλημα στην κοινωνική ασφάλιση. Γιατί το κυβερνητικό σχέδιο είναι σχέδιο συνολικής ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού, έτσι ώστε η κοινωνική ασφάλιση από κοινωνικό δικαίωμα να μετατρέπεται σε επένδυση και σε ατομικό ρίσκο. Οι όποιες διαφορές στην πολιτική σας απλά επιβεβαιώνουν τους κανόνες του αστικού πολιτικού συστήματος που με το δίπολο σήμερα Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Και αν στο μέλλον χρειαστεί, μια χαρά μπορεί να προκύψει και συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Όσο κι αν σήμερα την ξορκίζετε, και ειδικά αυτούς που ξορκίζουν αυτό το ενδεχόμενο, τους προτρέπουμε να ανατρέξουν στα ξόρκια του παρελθόντος,
τότε που μπροστά βρισκόταν το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, του τότε ΠΑΣΟΚ, όχι με τη σημερινή μορφή του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΚΙΝΑΛ. Και ήρθε ο διάολος και τα κάνατε πλακάκια και συγκυβερνήσατε και ψηφίσατε μαζί αντιλαϊκούς νόμους. Πάλι για το καλό μας, για το καλό όλων, και το δούλεμα να πηγαίνει σύννεφο, αλλά το δούλεμα τουλάχιστον αφήστε το έξω από αυτή την αίθουσα. Αφού άλλωστε και ο εκλογικός νόμος που φέρνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία παραπέμπει περισσότερο σε σενάρια μεγάλων συνασπισμών. Γιατί ένα κόμμα με 25 με 30% που θα πάρει μπόνους 20 ή 30 έδρες, αντικειμενικά μόνο με ένα άλλο μεγάλο κόμμα μπορεί να συγκυβερνήσει. Εκεί το πάτε. Ο ένας δουλεύει για τον άλλον. Η Νέα Δημοκρατία για το ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ για τη Νέα Δημοκρατία. Και από κοντά βέβαια θέλετε τσόντα και το ΚΙΝΑΛ, αλλά και τον κάθε Βαρουφάκη, τον κάθε Βελόπουλο, αυτούς τέλος πάντων τους διάτοντες αστέρες, όπως άλλοι προηγούμενοι από αυτούς, που κάθονται για ένα διάστημα στα βουλευτικά αυτά έδρανα. Κυρίες και κύριοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με σταθερότητα και συνέπεια υπερασπίζεται τη θέση του για απλή και ανώθευτη αναλογική. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να συνειδητοποιήσει ο λαός μας ότι όποιο σύστημα και αν ισχύσει, οι κυβερνήσεις που θα προκύπτουν, συνεργασίας ή όχι, θα εφαρμόζουν πολιτικές και μέτρα σε βάρος του. Και όταν θα σηκώνει το κεφάλι, θα του τη λένε και από πάνω ότι ο ίδιος τους ψήφισε και ότι εκφράζουν αθρηστικά δήθεν την πλειοψηφία. Το κλειδί για το λαό δεν βρίσκεται στο εκλογικό σύστημα και κατ' επέκταση στην κάλπη και κάλπη και στην κυβερνητική βέβαια εναλλαγή ίδιας σκοπής κυβερνητικών διαχειριστών της αντιλαϊκής πολιτικής, ανεξάρτητα αν αυτή θα αφορά σε ένα, σε δύο ή περισσότερα κόμματα. Το κλειδί βρίσκεται στην οργάνωση και της κλιμάκωσης της πάλης του ίδιου του λαού. Βρίσκεται στο σπάσιμο του φόβου, της μυρολατρείας, της λογικής των μειωμένων απαιτήσεων. Βρίσκεται στο πιο ορμητικό πέρασμα του λαού μας στο προσκήνιο και με ισχυροποίηση παντού του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αυτό είναι και το μόνο ελπιδοφόρο μήνυμα πάνω στο οποίο μπορεί να ακουμπήσει ο ελληνικός λαός. Σας ευχαριστώ.